Καλούμε όλους τους αγρότες. Όπως ήρθαμε το πρωί, κύριοι, κύριοι θα φύγουμε. Κάποιοι άλλοι δεν ήρθανε σαν κύριοι και σαν κύριοι δεν θα φύγουνε. Με αυτά τα λόγια δόθηκε το σύνθημα της αποχώρησης των αγροτών έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στις 10 το βράδυ, ενώ 45 λεπτά αργότερα έβγαινε από την πίσω πόρτα και αναχωρούσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Αποστόλου. Ο αγώνας σήμερα ξεκίνησε. Αν νομίζουν ότι κάποιοι αυτό ήταν απλά μια εκπαιδευτική εκδρομή μιας μέρας, κάνουν λάθος. Σήμερα ξεκινάμε. Αύριο συνεχίζουμε όλοι στα μπλόκα όπως οι συνάδελφοί μας όλη την Ελλάδα. Σήμερα καλώς κακώς στραφήκαν τα μάτια ολονών όλης της Ελλάδας, όλων των συναδέλφων στην Κομωτινή. Ύστερα από συνεννόηση με όλους τους συναδέλφους όλη την Ελλάδα, με την Παλαιά Συντονιστική Επιτροπή και σε απόφαση του συντονιστικού από όλη την περιφέρεια, παρακαλούμε όλοι όπως ήρθαμε το πρωί, κύριοι, κύριοι, θα φύγουμε. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας καπελώσει, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν αυτόν τον αγώνα να το σταματήσει. Όποιος νομίζει ότι αύριο δεν πρέπει να είναι στα μπλόκα, να μπορεί να πάει από σήμερα σπίτι του. Η απόφαση είναι μία. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Υπουργός. Δεν συναντάμε τον Υπουργό όπως είπαμε το πρωί. Δεν θα το ξανασυναντήσουμε σε κανένα σημείο αν δεν αποσυρθούν τα μέτρα. Μπράβο! Αν είναι η ώρα να αποχωρήσουμε, ναι, είναι η ώρα να αποχωρήσουμε. Όχι όμως να πάμε σπίτια μας. Όλοι όπως ήρθαμε εδώ, αύριο το πρωί το ξανατονίζω. Δεν περισσεύει κανένας. Αύριο το πρωί όλοι ξέρετε που πρέπει να πάτε. Είτε στους κήπους, είτε εδώ στην Κομωτινή, είτε στη Χρυσούπολη, είτε στη Δράμα, είτε στα Κερδίλια που κλείσαν από σήμερα, είτε στα Τέμπη, είτε στη Νίκαια. Όπου έχετε γνωστούς θα τους πείτε να είναι στον δρόμο. Με τίποτε δεν σταματάμε. Έπειτα από τη συμπλήρωση 13 ωρών και μετά από σχετικές διαβουλεύσεις, οι αγρότες από Εύρο, Ροδόπη, Ξάνθη και Καβάλα έδωσαν τέλος στη διαμαρτυρία τους στην Κομωτινή με την ικανοποίηση να είναι έκδηλη στις τάξεις τους. Η σημερινή μάχη κερδίθηκε. Ο πόλεμος όμως για να κερδιθεί πρέπει να δοθούν πολλές μάχες. Δεν θα κερδιθεί με μία μάχη. Αυτό που έκανε σήμερα η Κομωτινή, προσωπικά 7 χρόνια κάνω αυτή την προσπάθεια, δεν το έχουμε ξαναδεί. Και σας λέω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Και δεν είναι μπράβο, είναι μπράβο από συγκίνηση, είναι μπράβο από την καρδιά μου και είναι μπράβο για όλους όσους ήταν εδώ σήμερα. Η απόφαση είναι συλλογική. Μην νομίζει κανένας ότι θα κάνουμε πίσω. Ξέρετε πολύ καλά, αύριο έχετε αποφασίσει ότι τα τρακτέρ θα πάνε σε συγκεκριμένο σημείο. Όλοι θα πάνε εκεί τα τρακτέρ. Μην πάει κάποιο σπίτι του. Και αν έχετε κάποιον συνάδελφο, αγρότη, κτηνοτρόφο, αλιέα, εκεί μαζί μας. Είδατε τι έγινε εδώ σήμερα. Όλη η Ελλάδα είδε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη όταν μπήκα μέσα τα τρακτέρ. Θα ξαναμπούμε και μέσα στις πόλεις. Ήδη συντονιζόμαστε και με άλλους φορείς, με όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, να ξανασυμβεί κάτι ανάλογο και δεν θα επιτρέψουν σε κανένα υπουργό, σε κανένα βουλευτή να έρθει στα χωριά μας. Θα πρέπει να τελειώσουν με αυτά που υποσχεθήκανε. Θα πρέπει να πάρουν πίσω τα νομοσχέδια. Αν δεν τα πάρουν, θα είμαστε στον δρόμο μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν θέλουν να μας ακούσουν. Θέλουν, δεν θέλουν, κάποια στιγμή θα μας ακούσουν. Ήδη πληροφορίες λένε ότι από αύριο θα αρχίσουν να ανακοινώνουν μέτρα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα μέτρα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα ημίμετρα. Δεν θέλουμε υποσχέσεις. Ένα και μοναδικό πράγμα. Θα γίνουμε κουραστικοί και να το επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους. Απόσυρση, απόσυρση, απόσυρση των νομοσχεδίων. Και μετά θα είμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι. Δεν έχουμε πρόβλημα με το διάλογο. Μας κάλεσαν σε διάλογο, τους καλέσαμε σε διάλογο. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν από τους αγώνες μας ότι θα γίνει αυτός ο διάλογος, αλλά όπως θέλουμε εμείς, όχι όπως θέλουν αυτοί. Ικανοποιημένος από τη συγκέντρωση δήλωσε και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής. Πήραμε απόφαση να αποχωρήσουμε, να συνεχίσουμε αύριο τον αγώνα μας με τα μπλόκα, με τα τρακτέρ. Ήταν μια πολύ πετυχημένη κινητοποίηση, πολύ δυναμική. Νομίζω ότι η κυβέρνηση πήρε το μήνυμα ότι οι Έλληνες αγρότες είναι στους δρόμους και θα αγωνιστούν για τα δίκαια αιτήματά τους. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή και ο εγκλωβισμός του Υπουργού μέχρι αργά το βράδυ αποτέλεσε το γεγονός της ημέρας, ακυρώνοντας ουσιαστικά την προγραμματισμένη περιοδία του κυρίου Αποστόλου στην περιοχή.